θα συνεχίσουμε, θα πάμε στα Χανιά. Καθώς την προσεχή Κυριακή 14 Νοεμβρίου, εκεί ο Δήμος Πλατανιά, και γνωρίζω ότι το προσπάθησε προσωπικά ο Δήμαρχος, προκειμένου να διοργανωθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό μια ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας που βασικό στόχο έχει να έρθουν στο προσκήνιο να φωτιστούν στιγμές και πράξεις ηρώων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 21. Πάμε στο Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και εδώ από το Πλατανιά, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Όντως, μια έκθεση την οποία την προσπαθήσατε αρκετά. Μια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μετάλλια Τιμής» του Νίκου Μπασιά στο Πολύκεντρο Βουκολίων. Σωστά. Είναι μάλιστα ένας χώρος τον οποίο τον δημιουργήσαμε πριν περίπου 7 χρόνια, το 2015, έχοντας το εντάξει σε ένα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω της περιφέρειας Κρήτης και μέσω του ΠΕΠ Κρήτης. Αυτός λοιπόν ο χώρος θα φιλοξενήσει την Κυριακή μια ιδιαίτερη εικαστική, θα έλεγα, έκθεση. Είναι μια έκθεση μέσα από τη ματιά του Νίκου του Μπασιά, ενός καλλιτέχνη που έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές και σε διεθνούς διαγωνισμούς φωτογραφίας, όπου είναι τα μετάλλια τιμής είναι αποτυπώσεις στην ουσία προσωπικότητων, οι οποίες δεν είναι όλες γνωστές όπως έχουμε μάθει να τις γνωρίζουμε από το σχολείο μας και από τις πίνακες που είχαμε στους τοίχους στο σχολείο μας, αλλά είναι και μορφές του 21, οι οποίες είναι από την Κρήτη, είναι από τον τόπο μας και είναι και κάποιες άλλες προσωπικότητες, οι οποίες δεν είναι τόσο ευρέως γνωστές στο κοινό, είτε σε μαθητές μέσω της εκπαίδευσης, είτε σε άνθρωπους οι οποίοι, αν θέλετε, θέλουν να ξέρουν καλύτερα την ιστορία του τόπου τους. Είναι μια ιδιαίτερη ματιά, την έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος ο Πρόημος, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος είναι και συντοπίτης μας, όπως και ο Ιωάννης Βαρχοντάκης, ο οποίος επιμελείται μια άλλη αίθουσα τέχνη στο Ελεουργείο. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες μας για ένα ολόκληρο μήνα που θα είναι στη διάθεσή τους να μπορούν και να ταξιδέψουν στην ιστορία, αλλά το κυριότερο νομίζω είναι να δούμε μια άλλη ματιά προσωπικότητες του 1821. Εγώ να πω ότι η έκθεση συνοδεύεται και από ένα κατάλογο δίγλωσσο, ελληνικά και αγγλικά, σωστά, που παρουσιάζονται ακριβώς τα έργα με κάποια κείμενα τεκμηρίωσης. Πολύ σωστά το λέτε. Εκεί είχαμε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτύπωση του Λευκώματος και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Έτσι ακριβώς το Λεύκωμα, αντιλαμβάνεστε ότι για μας δεν θα είναι μόνο ένα Λεύκωμα από το οποίο συνοδεύει μια έκθεση αυτόν ο οποίος έχει ήταν την περιεργαστή, αλλά συγχρόνως για μένα, και το λέω ειλικρινά, αυτό είναι ένα Λεύκωμα το οποίο θα διανεμηθεί στα σχολεία μας. Θα δημιουργήσει στα σχολεία μας ακριβώς για να είναι στα πλαίσια της παράλληλης ενημέρωσης των μαθητών μας για θέματα της τοπικής τους ιστορίας, το έχουμε κάνει και σε άλλες δράσεις και σε άλλες προσπάθειες που έχουμε κάνει, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μέσα από την εικόνα και από λίγα λόγια και από την ματιά του καλλιτέχνη, όπως αυτός έχει αποτυπώσει το πορτρέτο και θα βγαίνει και η προσωπικότητα του αγωνιστή και του ήρωα της Επανάστασης, να μπορεί ο μαθητής πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα να έχει μια προσλαμβάνουσα παράσταση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το Λεύκωμα, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, ναι, έχει και μια τέτοια χρησιμότητα. Πόσο θα διαρκέσει, Δημάρχε, η έκθεση? Η έκθεση αυτή ξεκινάει την Κυριακή, ναι, θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Ναι. Όμως ήδη οφείλω να σας πω και από τη μεριά του Ηρακλείου έχουμε τις πρώτες συζητήσεις ώστε αυτή η έκθεση να ταξιδέψει μετά το Δήμο Λατανιά. Και πρέπει. Και το στήσιμό της εμάς, προκειμένου να έχουν την ευκαιρία, την δημιουργία του καλλιτέχνη και τη δική του ματιά του Νίκου του Μπασιά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος οργάνωσε και έστησε όλη αυτή την εικαστική, θα έλεγα, όχι απλώς έκθεση, την εικαστική δημιουργία, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι μια απλή φωτογράφηση, δεν είναι μια απλή αποτύπωση, είναι στην ουσία, νομίζω, μια κατάθεση του Νίκου του Μπασιά. Μάλιστα. Για την προσωπικότητα του κάθε ενός αγωνιστή που αποτυπώνει στα 40 αυτά πορτρέτα. Δήμαρχε, καλή επιτυχία, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω σας πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία και ελπίζω πρώτα Θεός στο τέλος του χρόνου με αρχή του νέτους να είσαστε κοντά και να έχετε την ευκαιρία να καλύψετε και με βίντεο την έκθεση που θα παρουσιαστεί στα μέρη σας. Βέβαια, με το καλό, να είστε καλά, Δήμαρχε. Λοιπόν.